Και από εκεί και πέρα, ένα κριτήριο είναι τι χωράει η αγορά. Η ανεξάρτητη αρχή όμως. Το απλό είναι αυτό. Η ανεξάρτητη αρχή πρέπει να έχει. Η Νέα Δημοκρατία δεν αρκοθέτησε σε τρεις διασκέψεις των προέδρων τη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ. Εντάξει, και πάλι κάποιο θα μπορούσε τώρα να τι κάνουμε. Η ανεξάρτητη αρχή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Το θέμα όμως είναι ότι από τη στιγμή που τορπιλίστηκε το ΕΣΟΥΡΟΥ, κάπως έπρεπε να γίνει το πράγμα. Το να πάμε από αναβολή σε αναβολή και να μην γίνει τίποτα ήταν ακόμη χειρότερο. Τώρα από εκεί και πέρα. Όλοι οι διαγωνισμοί σε όλο τον κόσμο, όταν πρόκειται για δημόσια αγαθά, γίνονται με βάση το τίμημα. Και δεν καταλαβαίνω πώς το να πάει κανείς σε έναν κλειστό διαγωνισμό σημαίνει εδώ ότι υπάρχει συναλλαγή με την κυβέρνηση. Δηλαδή, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Ναι, ο Σκάι, ας πούμε, έχει ανοίξει ένα μέτωπο, έτσι. Ναι. Αν αύριο πάνε την Τρίτη το πρωί, πάει. Mm. Και ο ιδιοκτήτης του σταθμού είναι μέσα στους τέσσερις που θα δώσουν τα περισσότερα. Mm. Την άλλη μέρα θα είναι ελεγχόμενος. Θα στηρίζει την κυβέρνηση. Αυτό είναι ερώτημα προς την κυβέρνηση. Γιατί είναι προς την κυβέρνηση. Θα σου πω γιατί. Θα πάει, γιατί θα τα δώσει, τώρα. Θα κερδίσει μια άδεια. Ωραία. Αν την κερδίσει, αν είναι μέσα στις τέσσερις πλούτες προσφορές. Είναι ένα ερώτημα την άλλη μέρα τι, θα γυρίσει ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι θέμα ΣΥΡΙΖΑ ή ΜΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι εάν αποκαθάρεται κανείς από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, είσαι διαπλεκόμενος επειδή είναι τέσσερις και δεν είσαι. Μάλλον είναι διαπλεκόμενοι άμα είναι πέντε ή έξι και δεν είναι διαπλεκόμενοι άμα είναι τέσσερις. Είσαι διαπλεκόμενος την προηγούμενη μέρα και την επόμενη όχι. Πάντως, εάν το πράγμα δεν είναι με δημοπρασία, δηλαδή με το πόσο περισσότερα δίνει ο καθένας, φανταστείτε τι θα άκουγε η κυβέρνηση αν έβαζε άλλα κριτήρια. Φανταστείτε όχι, τι θα άκουγε. Όχι, ανάποδο θα σου πω. Ίσα-ίσα η κυβέρνηση να βάλει το θεσμικό περιβάλλον και το έβαλε ως ένα βαθμό, mm-hmm. που να είναι πολύ αυστηρό. Δηλαδή, κύριε, πήρες δάνειο, αν δεν το εκπληρώνεις, πάει η άδειά σου. Και επίσης τόσους εργαζόμενους, με συλλογικές συμβάσεις, όχι με μπλοκάκια και με πεντακοσάρια. Κύριε, πήρες εργαζόμενους, μάλιστα πρέπει να έχεις τόσους, αν δεν τους πληρώνεις, πάει η άδειά σου. Έτσι. Και τέτοιου τύπου, έτσι. Και το ΕΣΡ να ελέγχει την ποιότητα και τα λοιπά. Βάζεις τους κανόνες και στους εργαζομένους. Βάζεις και την τιμή. Λες, εγώ παιδιά, ως κράτος θεωρώ ότι πρέπει να πληρώσετε τόσα για να χρησιμοποιήσετε τη δημόσια συχνότητα. Και όσοι μπορείτε, ακριβώς. Και περάστε. Γιατί το 4 που δεν είναι όπως αποδεικνύεται 4, διότι θα έχει και τα θεματικά μεθαύριο και τα περιφερειακά αντιμεθαύριο, γιατί το 4 κλείνει την πόρτα στη διαπλοκή και το 5 την ανοίγει. Εγώ πάντως, δεν έχει λογική αυτό. Θέλω να σας ή το 4 είναι η αγορά και το 5 δεν είναι. Δεν θα είναι 4, αφού θα έχουμε και ναι. τα θεματικά. Δηλαδή δεν ισχύει η διαφήμιση με το κατσαβίδι που βγάζει κουμπιά από το. Άρα αυτά που ο Πρωθυπουργός δεν ισχύουν. Όχι, όχι, άλλο λέω. Αφού θα υπάρχουν και τα θεματικά. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι. Άλλο λέω. Είναι βιώσιμα τώρα. Άρα χωράει εγώ, μόνο τέσσερις. Αφού την άκρη το τι λέει η κυβέρνηση, δεν εκπροσωπώ καμία κυβέρνηση. Εδώ, αφήνοντας την άκρη την έκθεση της Φλωρεντίας και όλα αυτά, θυμάμαι όταν είχα βγάλει έναν καθηγητή των ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά στο ραδιόφωνο του Α, ο οποίος ήταν και ο δημιουργός του χάρτη της DGA. Μου είπε ότι είναι πεπερασμένος ο αριθμός των συχνοτήτων που χωράνε με βάση και τις συχνότητες που θα πρέπει να δώσει το κράτος στην Ευρώπη για το 4G και το 5G. Ναι, άκουσα και τον πρόεδρο της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων να ρυθμίσει πόσα κανάλια θα έχουμε. Όταν μιλάμε για δημόσια συχνότητα, είναι δουλειά του κράτους. Εγώ άκουσα τον πρόεδρο. Όταν μιλάμε για δημόσιο αγαθό. Ο ναι. κύριος Παπάς αρχή η εξωματική αντιπολίτευση να μην αρκοθετεί τη σύστασή τη. Διεκδικεί την ψήφο, εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι ένα πολιτικό. Καλά, να προχωρήσουμε. Πάντως, να θυμίσω ότι το τρίγωνο τη διαδικασία έχει μέσα επιχειρηματίε, τράπεζε, πολιτικού. Δεν θα αναγνωρίσει τη διαδικασία. Κάτι πολιτικού βάλει τι τράπεζε να μην υπάρχει διαπλοκή. Να είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα αναγνωρίσει τη διαδικασία. Δεν θα αναγνωρίσει τη διαδικασία. Αυτό τι σημαίνει και θα αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Εμεί δεν θεωρούμε δημοκρατική. Όχι, όχι. Δημοσιογραφικά ρωτάω. Αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή, όσοι έχουν δώσει λεφτά και έχουν πάρει τι άδειε. Αυτό σημαίνει ότι θα βρεθεί ένα τρόπο να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο εμεί αυτή τη στιγμή δεν θεωρούμε δημοκρατικό. Όχι, ναι, τι θα κάνει. Θα δοθούν οι απαντήσεις το χρόνο που πρέπει. Πάμε, ναι, αυτό που γίνεται τώρα όμως δεν είναι δημοκρατικό, δεν το νομιμοποιούμε, δεν το αναγνωρίζουμε. Γιατί να μην πληρώσουν άλλοι 5, άλλοι 10, να το πω έτσι και κοινικά. Γιατί θέλω. Να μην πληρώσουν κι άλλοι. Να μαζέψει περισσότερα, να έχει περισσότερες θέσεις εργασίας, να πάνε στα ταμεία κανένα φράγκο παραπάνω. Τέλος πάντων, λοιπόν. Χωράμε. Μπροστά μας είναι όλα αυτά. Ελάτε γρήγορα τις εφημερίδες, γιατί έχουμε τους καλεσμένους και περιμένουν, κύριε. Λοιπόν, το έθνος στείλει 13 κλειδιά για να καθαρίσετε το.